Κυρία Παναγιωτάκη, κυρία Σοφία Παναγιωτάκη, Γενική Διευθύντρια εδώ στο Λονδίνο και της Ιρλανδίας, έτσι. Βεβαίως. Καλά τα λέω. Πολύ σωστά τα λέτε. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου κύριε Ερωτόκριτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχεστε πάντα και καλύπτετε όλες τις εκδηλώσεις μας. Δηλαδή, αρχίσαμε πολύ θετικά σήμερα. Πάντοτε ξεκινάμε θετικά, γιατί ξεκινάμε πάντοτε με ένα χαμόγελο και ξεκινάμε να μιλάμε με επαγγελματίες. Και όταν μιλάς με επαγγελματίες, πράγματι, μόνο θετικά συμπεράσματα μπορούν να βγουν από κάθε συζήτηση. Γιατί προσπαθείτε να με συγκινήσετε τόσο σπουδαία και να με κάνετε να νιώσω ότι είμαι στην Ελλάδα? Γιατί καταρχάς είστε πολύ αγαπημένος φίλος και εκτιμούμε πάρα πολύ όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε κι εσείς, αλλά γιατί η Ελλάδα είναι πράγματι μια μοναδική χώρα και αυτός είναι ο ρόλος που επιτελώ εδώ. Να μεταδώσουμε σε όλους τους Βρετανούς, σε όλους τους φίλους της Ελλάδας, τα πολύ αυτά θετικά μηνύματα και να τους πείσουμε να έρθουν στη χώρα μας και το φετινό καλοκαίρι. Είμαστε στη δεύτερη μέρα της έκθεσης, στο World Travel Market εδώ στο Λονδίνο. Θέλω να μου σχολιάσετε πώς βλέπετε αυτή τη μέρα, κυρία Παναγιωτάκη, τι μηνύματα έχουμε πάρει, τι συναντήσεις είχατε και πώς είναι οι επόμενες μέρες για την Ελλάδα, για τον τουρισμό. Τα μηνύματα της αγοράς είναι ομολογουμένως αρκετά θετικά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθησυχαστούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε μια πολύ δυναμική προσπάθεια προβολής της Ελλάδας εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Διότι, όπως ξέρετε, η διεθνής οικονομική κρίση, η οποία έχει στο επίκεντρο της δυστυχώς αυτή τη στιγμή την Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί όλους και πρέπει να είμαστε συνεχώς της επάλξης, να κάνουμε πράγματα για να αναδεικνύουμε συνεχώς στο βρετανικό κοινό τις ομορφιές της Ελλάδας. Εμείς κάναμε πάρα πολύ δημιουργική δουλειά, ξεκινώντας καταρχάς από το έτος που πέρασε, που στείλαμε στην Ελλάδα 150 περίπου Βρετανούς δημοσιογράφους, οι οποίοι παρήγαγαν γύρω στα 100 δημοσιεύματα στις μεγαλύτερες εφημερίδες για τις ομορφιές της χώρας μας, 50 επίσης ντοκιμαντέρ στα μεγαλύτερα βρετανικά κανάλια και όχι μόνο αυτό, πάρα πολλές εκδηλώσεις ανοιχτές για το κοινό. Κάναμε ένα ελληνικό θεματικό πάρκο στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κέντρο της Ευρώπης, το οποίο είναι το Westfield, και πάρα πολλές άλλες μικρές και μεγάλες ιδέες, οι οποίες προσέλκυσαν το βρετανικό κοινό. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση, έγιναν πάρα πολύ σημαντικές συναντήσεις B2B με tour operators και με ταξιδιωτικούς πράκτορες, καθώς επίσης είχαμε και την χαρά να έχουμε εδώ τον Έλληνα Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, τον κύριο Γερουλάνο, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ακούραστος και με πολύ σθένος έδωσε 25 συνολικά συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα, όχι μόνο βρετανικά, αλλά και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα. Ήθελα να μου μιλήσετε για την Ελλάδα, για να μου πείτε γιατί κάποιος τουρίστας να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα προσφέρει πραγματικά τόσες πολλές εμπειρίες που νομίζω είναι δύσκολο να βρεθούν αποκλειστικά και μόνο σε έναν προορισμό. Και αυτό το λέω διότι η Ελλάδα προσφέρει ήλιο και θάλασσα, είναι η γενέτειρα του πολιτισμού με εξαιρετικά μνημεία, η Ελλάδα έχει εξαιρετική γαστρονομία, η Ελλάδα επίσης έχει πάρα πολλές περιοχές εναλλακτικού τουρισμού, προσφέρει εξαιρετικές αποδράσεις για σπορ, για αθλητισμό. Πείτε μου κάτι που δεν έχει η Ελλάδα και αν το βρείτε θα σας πω μπράβο. Πάνω απ' όλα έχει το φως, τον ήλιο και τη θάλασσα και τα τόσα άλλα. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι ξεχωριστή. Άρα είστε πεπισμένος και εσείς, δεν χρειάζεται να σας πείσω. Γι' αυτό έρχομαι στην Ελλάδα και κάνω διακοπές. Πολύ ωραία. Με όλα αυτά που μου λέτε τώρα, σας ευχαριστώ. Νιώθω πραγματικά Έλληνας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλη την προσπάθεια και πραγματικά είμαστε εκεί για να υποδεχτούμε όσο το δυνατόν περισσότερους, όχι μόνο Βρετανούς, αλλά ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Πριν κλείσουμε, επειδή ξέρω είσαστε και δημοσιογράφος και τα λέτε πολύ ωραία, θέλω να μου μιλήσετε για τον θρησκευτικό και τον ιατρικό τουρισμό. Τι κάνουμε στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, αναφερόμενο στο θρησκευτικό τουρισμό, πρέπει να σας πω ότι έχουμε τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία που μπορεί κανείς να βιώσει. Πέρα από αυτό υπάρχει το Άγιον Όρος που, όπως ξέρετε, προσελκύει πάρα πολλούς τουρίστες και πιστούς επίσης κάθε χρονιά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μνημεία, τα οποία είναι μάλιστα και μνημεία της UNESCO. Μπορούμε να αναφερθούμε στον Όσιο Λουκά επίσης, που είναι ένα καταπληκτικό μνημείο, και πάρα πολλές άλλες εκκλησίες. Οπότε νομίζω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ο στόχος μας είναι όλα αυτά, είτε με αυτό που σας ανέφερα, εκδηλώσεις οι οποίες είναι εξειδικευμένες με tour operators, στους οποίους τους ενημερώνουμε για όλα αυτά που έχει η Ελλάδα να προσφέρει, είτε είναι μέσω των δημοσιογράφων, τους οποίους αποστέλνουμε στην Ελλάδα, φροντίζουμε να περνάμε όλα αυτά τα μηνύματα και να αποδεικνύουμε σε όλους τους Βρετανούς και όχι μόνο, ότι η Ελλάδα έχει πραγματικά τεράστια ποικιλία. Ποια είναι η διαφορά της Αγγλίας? Θα κάνουμε ακόμα δύο.
Ποια η διαφορά της Αγγλίας από την Ιρλανδία για το income στην Ελλάδα? Είναι μια τελείως διαφορετική αγορά και είναι τελείως διαφορετική αγορά γιατί καταρχάς από την Μεγάλη Βρετανία σκεφτείτε ότι ποσοτικά αν το πάρουμε έχουμε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια τουρίστες ενώ τα νούμερα κατεβαίνουν πάρα πολύ όσον αφορά τους Ιρλανδούς. Όσον αφορά τις επιλογές τους ωστόσο, θα έλεγα ότι και οι δύο προτιμούν τον ήλιο και τη θάλασσα, προσπαθούν να αποδράσουν από τον βροχερό καιρό αν θέλετε των δύο χωρών αυτών, οπότε εκεί μπορούμε να βρούμε κάποια κοινά σημεία. Τώρα τελειώσαμε, αλλά πριν κλείσουμε θα σας πω κάτι. Με τέτοια δυναμική διευθύντρια στο Λονδίνο, στην Αγγλία και στην Ιρλανδία, είναι δυνατόν ποτέ να μην πάει καλά η Ελλάδα? Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Να είστε καλά, πολύ ταπεινά. Απλώς σας δηλώνω ότι είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τη χώρα μας και να κάνουμε αυτό όλα τα πράγματα με πάρα πολύ αγάπη, μεράκι και πάθος. Εμείς στο Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και πάντα θα είμαστε μαζί σας να σας καλύπτουμε και να σας βοηθάμε όποτε το ζητήσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Μπαλαλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στην δεύτερη μέρα της έκθεσης εδώ στο Λονδίνο, στο World Travel Market. Είστε ο Δήμαρχος της ΚΟ και ο υπεύθυνος τουρισμού στην περιοχή. Θέλω να με ενημερώσετε για τη σημερινή μέρα, για τις συναντήσεις που είχατε, για τα διάφορες επαφές που κάνατε με τους τουριστικούς παράγοντες και τι ίσπραξη είχατε στο περίπτερο της ΚΟ. Ενημερώστε με για το 2012 πώς θα πάμε. Ξεκινώ από την τελευταία σας ερώτηση. Θα πάμε εξαιρετικά καλά το 2012, όπως πήγαμε και το 2011. Το 2011, η σεζόν που μας πέρασε δηλαδή, ήταν καταπληκτική για την ΚΟ και ήταν καταπληκτική σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι σπάσαμε όλα τα ρεκόρ, όπως και η Ελλάδα έσπασε τα ρεκόρ της, έτσι και εμείς κάναμε ρεκόρ περίπου σε διψήφια νούμερα που πλησιάζουν το 30% αύξηση μέσα στο 2011. Αλλά το δεύτερο επίπεδο ήταν ότι δούλεψε η αγορά. Και δούλεψε η αγορά γιατί είχαμε μια εκπληκτική αύξηση των αγορών που μας ενδιέφεραν πάρα πολύ και οι οποίοι δυνάμωσαν την αγορά. Όπως επίσης είχαμε επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων πάρα πολύ, πολλές τέτοιες που επέτρεψαν στην αγορά να αναπνεύσει. Θέλω λοιπόν, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση για το 2011, ήταν μια εξαιρετική χρονιά για μας. Αυτό όμως δεν μας σταματά από το να συνεχίζουμε να προβάλλουμε την ΚΟ ως ένα εξαιρετικό προορισμό όπου η σχέση value for money αποκτά το ουσιαστικό της νόημα. Η ΚΟ είναι μια πανέμορφη νήσος η οποία διαθέτει τα πάντα. Εκπληκτικές παραλίες, 44 χιλιόμετρα, παραλίες αμμώδης που δεν υπάρχουν σε κανένα μέρος της Ελλάδος. Έχει 110.000 κλίνες, από τις οποίες οι 30.000 περίπου είναι 4 και 5 αστέρων χτισμένες τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έχει μαρίνα, έχει διεθνές αεροδρόμιο, έχει όλες εκείνες τις υποδομές, οδικό δίκτυο, έχει όλες τις υποδομές εκείνες που κάνουν ένα προορισμό να είναι πραγματικά ελκυστικός. Όμως εκτός από την ομορφιά της, εκτός από τις υποδομές της, εκτός από όλα αυτά που διαθέτει η ΚΟΣ και είναι τόσα πολλά που φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποια, πρέπει να σας αναφέρω ότι για τους ανθρώπους, θα σας εξηγήσω θεματικά, για τους ανθρώπους που έχουν ενδιαφέροντα πολιτιστικά, θα πω μόνο ότι στην ΚΟ θα δείτε 6 πολιτισμούς να διαδέχονται ο ένας τον άλλον και ξεκινώντας από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον ρωμαϊκό πολιτισμό, τον βυζαντινό πολιτισμό, τον οθωμανικό, τους Ιταλούς και τους Έλληνες. Θα δείτε λοιπόν ένα εκπληκτικό μέρος, το μέρος όπου γεννήθηκε και δίδαξε ο Ιπποκράτης. Θα δείτε το Ασκληπείο, θα νιώσετε το ρίγος του μεγάλου δασκάλου της ιατρικής, λόγος για τον οποίο μας επισκέπτονται από όλα τα μέρη του κόσμου οι γιατροί. Τα ιατρικά συνέδρια αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς και βεβαίως αποτελεί το βαρύ πυροβολικό ως θέλγητρο για αυτή την κατηγορία πελατών και φιλοξενούμενών μας. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία ο θαλάσσιος τουρισμός στην ΚΟ και αυτό διότι όπως σας είπα προηγουμένως έχουμε όλες τις υποδομές και κυρίως την εκπληκτική μαρίνα μας και βεβαίως μέσα στα πλάνα έχουμε την κατασκευή μόλου για τα κρουαζιερόπλοια
Και μετά από συζητήσεις που είχαμε με τον αντιπρόεδρο της Καρυμπίαν, πιστεύω πως θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να σας πω ότι τώρα με την εκπληκτική αύξηση των Ρώσων τουριστών θα έχουμε μία ανάπτυξη και στον θρησκευτικό τουρισμό, και για να πάμε και στην αγγλική αγορά, για να μην ξεχάσουμε την αγγλική αγορά, θα πρέπει να πούμε στους φίλους μας, τους Άγγλους, που, με τους οποίους έχουμε μία ειδική σχέση. Είναι η δεύτερη δύναμη στην ΚΟ, η δεύτερη δύναμη σαν αγορά, και είναι η παραδοσιακή φίλη μας από την αρχή, από τότε που ξεκίνησε την πορεία της, την τουριστική της πορείας η ΚΟΣ, οι Άγγλοι ήταν πάντοτε, πάντοτε κοντά μας. Πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι φέτος κάναμε 600 γάμους και οι περισσότεροι από αυτούς έγιναν από Άγγλους, ζευγάρια Άγγλων. Πρέπει να σας πω επίσης ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι φίλοι μας Άγγλοι έχουν δύο αδυναμίες στην ΚΟ. Η μία λέγεται Καρδάμενα και η άλλη λέγεται Κέφαλος. Είναι δύο καταπληκτικοί οικισμοί και εκεί πραγματικά έχουν κάνει παροικίες οι Άγγλοι. Μάλιστα στη μία που την αποτελούν κυρίως συνταξιούχοι Άγγλοι, και είναι πανευτυχείς που έχουν έρθει και έχουν επιλέξει την Κέφαλο, τον οικισμό της Κεφάλου της ΚΟ, και ζουν εκεί. Η ΚΟΣ λοιπόν διαθέτει τα πάντα για όλους. Είναι ένας προορισμός κατάλληλος για όλους. Για μικρούς και μεγάλους. Για φτωχούς και πλούσιους. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, ξέχασα να σας πω για τους ποδηλατόδρομούς μας. Όσοι έχουν ενδιαφέρον στο ποδήλατο θα βρουν την ΚΟ, την πόλη και το νησί του ποδηλάτου. Όπως επίσης πρέπει να σας πω ότι στην ΚΟ υπάρχουν ειδικές διαδρομές, πεζοδιαδρομές, υπάρχουν σπήλαια, υπάρχουν υποβρύχιες, υποβρύχια ενδιαφέροντα στην θαλάσσια περιοχή γύρω από την ΚΟ. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να αναφέρω. Σας είπα ότι κάτι θα ξεχάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Με τόσα που μας έχετε πει, κάντε μια κράτηση να έρθουμε εκεί στην ΚΟ. Σας καλούμε λοιπόν, σας απευθύνουμε, μας σας απευθύνουμε πρόσκληση να έρθετε, φιλοξενούμενοι μας στην ΚΟ, για να επαληθεύσετε, να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια και να γευθείτε τις ομορφιές. Και κυρίως να ξέρετε, και αυτό το λέω στους τηλεθεατές σας, να ξέρετε ότι το μεγάλο, το κυριότερο όπλο της ΚΟ είναι οι άνθρωποι της. Είναι η ευγένεια, είναι η καλοσύνη, είναι η διάθεση για πραγματική φιλοξενία. Όχι αυτό που πλανάτε ως τουρισμός ίσον χρήματα. Όχι. Τουρισμός ίσον επικοινωνία, ίσον ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι, σε αυτά τα επίπεδα επικοινωνούμε εμείς με τους δικούς μας φιλοξενούμενους. Σας λέω λοιπόν, παρακαλώ, σας κάνουμε πρόσκληση, ελάτε στην ΚΟ να τα δείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς στο Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος, πραγματικά θα είμαστε μαζί σας, να σας καλύπτουμε, να σας βοηθάμε και να ερχόμαστε στην ΚΟ να βλέπουμε αυτά τα ωραία που έχετε πει τώρα και μας έχετε συγκινήσει. Αυτό το μήνυμα θα το δώσουμε παντού, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να έρθει στην ΚΟ να κάνει διακοπές. Ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με το κοινό σας, το οποίο σας εύχομαι να αυξάνετε και να πληθύνετε, γιατί από τις πληροφορίες που έχω, σε λίγο θα είστε το υπαριθμόν 110 κανάλι στην ελεύθερη ζώνη στην Αγγλία. Σωστά? Σωστά. Καλά το λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε εδώ στην έκθεση, στο World Travel Market, και επειδή έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια στους κριτικούς, αρχίζουμε το σημερινό πρόγραμμα παρουσίασης της Ελλάδας με την Κρήτη. Ο Μανώλης Μενιουδάκης, είναι εδώ ο προϊστάμενος της Αποστολής. Μπορείτε να μας πείτε πώς βλέπετε φέτος την έκθεση, κύριε Μενιουδάκη? Ναι, είναι η 16η φορά που έρθει η Κρήτη στη συγκεκριμένη έκθεση.
Πιστεύουμε ότι από άλλες χρονιές, τουλάχιστον από πέρυσι, είναι πολύ καλύτερη από θέμα προσέλευσης και από θέμα ενδιαφερόντων. Βέβαια, οι κρατήσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να γίνουν. Ίσως επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς και για το γενικό τουριστική περίοδο, αλλά ίσως και από την πολιτική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι στην Ελλάδα. Αν όμως μεταφράσουμε το συγκεκριμένο ενδιαφέρον που υπάρχει, πιστεύουμε ότι σίγουρα θα είναι καλύτερη η τύχη μας από προσέλευση Βρετανών επισκεπτών στο νησί μας. Τι ποσοστό περίπου Βρετανών έχετε στην Κρήτη από όλη γενικά την τουριστική κίνηση? Ναι, η Κρήτη είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός της Ελλάδος. Δέχεται περίπου 4 εκατομμύρια πέρυσι επισκεπτών, από τα οποία τα 2.800 ήταν με πτήσεις σάρτερ και οι υπόλοιποι είναι με κρουαζιερόπλοια και με εσωτερικές πτήσεις. Από την Αγγλία έχουν περίπου 350.000 επισκέπτες, οι οποίες είναι περίπου σταθεροί. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν έχω μεγάλες διακυμάνσεις. Είναι 5 πάνω, 5 κάτω. Ουσιαστικά είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Περίπου 350.000 επισκέψεις. Το 2011 ήταν άνοδος ή... Δεν έχουμε τα τελικά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή. Πάντως θέλω να σου πω, μέχρι το Σεπτέμβριο ήταν μια μείωση της κλάσεως του 5%. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω τώρα πλησιαστή Θάλια Ζερβάκη. Θάλια Ζερβάκη είναι ξεναγός και θα μας πει γιατί οι τηλεθεατές μας πρέπει να επισκεφτούν οπωσδήποτε την Κρήτη, όσοι δεν την έχουν δει, βέβαια. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Σίγουρα μπορούν να καλύψουν όλα τα ενδιαφέροντα. Υπάρχει και ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την Κρήτη. Σίγουρα θα έχουν ακούσει όλοι την Κνωσό. Τώρα θα έχουν ακούσει και τον τελευταίο καιρό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη Σπιναλόγγα. Υπάρχουν αρχαιολογικά και λεπτικές ιστορικά μέρη τα οποία μπορεί να επισκεφτεί κανείς. Εκτός αυτό, είναι η φύση της Κρήτης πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, μπορεί να καλύψει γούστα και όσον αφορά το βουνό και όσον αφορά τη θάλασσα. Διότι η ακτή είναι πανέμορφη, οπότε μπορεί κάποιος επισκέπτης να θέλει να έρθει μόνο για τα μπάνια. Οπότε η ακτογραμμή είναι πανέμορφη. Ή μπορεί να είναι φυσιολάτρης και να θέλει να επισκεφτεί τα βουνά. Και στη φύση δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία της Κρήτης. Για αυτούς που ενδιαφέρονται για λογοτεχνία, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Φυσικά. Έχουμε προγράμματα ποιήσης, λογοτεχνίας κλπ. Φυσικά. Υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το οποίο μπορεί κανείς να δει και το γραφείο του Καζαντζάκη, μπορεί να δει και άλλη μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα της Κρήτης, όπως είναι ο Ελ Γκρέκο. Δύο μορφές πολύ, πολύ σπουδαίες της Κρήτης. Πεςτε μας για το Παλάτι του Μίνωα. Για το Παλάτι του Μίνωα. Λοιπόν, καταρχήν είναι το κέντρο του πρώτου ανεπτυγμένου πολιτισμού στην Ευρώπη. Το Παλάτι του Μίνωα μπορεί κανείς, μπορεί ένας επισκέπτης να δει, να πάρει μια γενική εικόνα του εκείνου του πολιτισμού, του μινωικού πολιτισμού. Δεν είναι το μοναδικό παλάτι φυσικά, υπάρχουν άλλα τρία παλάτια στην Κρήτη. Είναι όμως το μεγαλύτερο, γι' αυτό και θεωρείται το κέντρο του μινωικού πολιτισμού. Αν δεν έχει κανείς επισκεφτεί, δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω μια επισκέψη στην Κρήτη ολοκληρωμένη, αν κανείς δεν έχει πάει στην Κνωσό. Έτσι. Είναι μια εποχή προϊστορική, γι' αυτό και δεν είμαστε εξοικειωμένοι, δεν είναι τόσο πολύ κοντά μας εφόσον είναι προϊστορική και δεν έχει κανείς πολλές πληροφορίες, αλλά είναι στα συστήματα όλα αυτά που χρησιμοποιούσαν τότε, συστήματα τα οποία ήταν πάρα πολύ ανεπτυγμένα. Είτε η αρχιτεκτονική είναι αυτή, είτε η τέχνη είναι αυτή, οι όμορφες τυπογραφίες. Είναι ένα παλάτι καταρχήν το οποίο είναι μεγάλο, με πολλά διαμερίσματα, αποδοκευτικούς χώρους για τη βασιλική οικογένεια. Η αρχιτεκτονική του έχει αποχετευτικό σύστημα, έχει συστήματα για να μπορούν να έχουν και τα εσωτερικά δωμάτια φως. Είναι πανέμορφο λόγω των τοιχογραφιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους τηλεθεατές μας. Τελευταία λέξη. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά δεν είναι τυχαίο ότι η Κρήτη είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός της Ελλάδος, όπως δεν είναι τυχαίο ότι έχει το μεγαλύτερο αριθμό repeaters από όλους τους επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα. Οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες δεν είναι κάτι τυχαίο. Σημαίνει δηλαδή ότι βρίσκουν και θέλουν να το ξαναβρούν αυτό το οποίο ψάχνουν. Εγώ πιστεύω ότι η Κρήτη, επειδή είναι και ο διαμελισμός είναι έτσι, αλλά και
οι ίδιοι οι κάτοικοι, η ίδια η καρδιά του νησιού είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι εύκολο προσελκύσει τον επισκέπτη μας ότι είναι ένας τόπος όπως σίγουρα ο επισκέπτης θα μείνει ευχαριστημένος. Μανώλη, Ξένια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Γενική Γραμματεία του ΕΟΤ, είμαστε σήμερα στη δεύτερη μέρα της έκθεσης εδώ στο World Travel Market. Θέλω να με ενημερώσετε, να μου πείτε πώς βλέπετε την έκθεση, τι συναντήσεις είχατε και πώς βλέπουμε φέτος στην Ελλάδα με όλα αυτά που γίνονται. Σίγουρα η World Trade Market είναι μία από τις πιο σημαντικές και βασικές εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς το 2011 ήταν μία χρονιά πάρα πολύ καλή για τον ελληνικό τουρισμό. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή πάμε για έναν ρεκόρ όλων των εποχών σε επίπεδο εισερχόμενου τουρισμού. Αναμένουμε να φτάσουμε το επίπεδο των 16,5 εκατομμυρίων τουριστών, με αντίστοιχη ανάπτυξη στο θέμα των τουριστικών εσόδων επίσης. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά που ήταν το 2011 και σίγουρα υπάρχει η πρόκληση του να συνεχίσουμε το ίδιο καλά και για τη χρονιά του 2012. Το 2012, αν το προσεγγίσουμε από την ανάλυση σε μακροοικονομικό επίπεδο, δείχνει μια χρονιά η οποία θα είναι ιδιαίτερη δύσκολη, γιατί η παγκόσμια οικονομία γενικότερα πηγαίνει σε μια επιβράδυνση και σε μια ίσως ύφεση κάποιες περιοχές αυτή τη στιγμή σε όλο το επίπεδο παγκόσμιο, όπως θα είναι η Αμερική ίσως. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένα πλάνα, θα πρέπει να έχουμε πολύ συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί σε μια χρονιά η οποία φαίνεται δύσκολη. Τώρα βέβαια, από όλες τις επαφές που είχα όλες αυτές τις δύο μέρες στην έκθεση, δείχνει ότι σε πρώτο επίπεδο ότι όλοι οι τουριστικοί προορισμοί όσον αφορά την αγορά της Αγγλίας έχουν μια πτώση της τάξης του 7 με 9%, και το πρώτο αυτή τη στιγμή σχόλιο και η πρώτη παρατήρηση και το πρώτο, αν θέλετε, που βγαίνει από εκεί είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λιγότερη πτώση σχέση με τους άλλους προορισμούς. Το δεύτερο σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται και είναι θετικό είναι ότι οι tour operators μεσαίου μεγέθους και οι σπεσιαλίστες δείχνουν πάρα πολύ καλά και θετικά αποτελέσματα. Έχω μιλήσει με αρκετούς από αυτούς και αυτή τη στιγμή δείχνουν μια θετική τάση της τάξης από 10 μέχρι 28%. Οι μεγάλοι tour operators αυτή τη στιγμή και αυτοί δείχνουν γενικότερα μια κατάσταση η οποία είναι λίγο μεικτή, αλλά γενικά μπορούμε να πούμε ότι σε πρώτη προσέγγιση ότι υπάρχει μια θετικότητα όσον αφορά την τουριστική κίνηση για την επόμενη χρονιά του 2012. Και είναι βασικό αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να μπορέσει να μην ξαναπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε αυτή τη χρονιά με απεργίες και διαδηλώσεις, που πραγματικά στοιχήσανε στην αρνητική της εικόνα στο εξωτερικό και σίγουρα μειώσανε την απόδοση όσον αφορά στο να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τον ελληνικό τουρισμό. Άρα εκεί είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα που θα πρέπει πρώτα απ' όλα και είναι επιτακτικό να χτίσουμε μια τουριστική συνείδηση στη χώρα μας, έτσι ώστε αυτό να μην αποτελέσει πλέον έναν αρνητικό παράγοντα στην εξέλιξη της αύξησης τουρισμού για την επόμενη χρονιά στη χώρα μας. Γιατί κάποιος να έρθει στην Ελλάδα να κάνει διακοπές και αν μπορεί να ξαναεπαναλάβει, τι είναι αυτό που θα του προκαλέσει? Για πάρα πολλούς λόγους και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ποικιλομορφίες σε επίπεδο μορφών εναλλακτικών τουρισμού. Είναι μια χώρα που μπορεί κάποιος να έρθει και να κάνει τα πάντα, που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν μπορεί να το κάνει. Δεύτερον, η μοναδική τουριστική εμπειρία που μπορεί να ζήσει ο κάθε ταξιδιώτης στην Ελλάδα, η οποία αυτή, αν θέλετε, συνοδεύεται από την εξαιρετική και μοναδική ελληνική φιλοξενία, είναι μοναδική. Άρα,
θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι ένας μοναδικός τόπος για κάποιον να την επισκεφτεί. Μπορεί να κάνει τα πάντα από, πέρα από το πολύ βασικό, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή η βαριά μας βιομηχανία, που θα λέγαμε, που είναι ο ήλιος, η θάλασσα και ο πολιτισμός και ο πολιτιστικός τουρισμός. Μπορεί να κάνει από scuba diving, city breaks, να κάνει θρησκευτικό τουρισμό, συνεδριακό τουρισμό, να κάνει ορειβασία, να κάνει τα πάντα στην Ελλάδα. Μα πάνω απ' όλα θεωρώ ένας πολύ βασικός λόγος να επισκεφτεί κάποιος στην Ελλάδα είναι ότι πλέον έχουμε γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σαν προϊόν. Μπορεί να βγει εξαιρετικές τιμές σε όλο το πλαίσιο και το φάσμα των πακέτων, από το πιο ακριβό μέχρι το πιο φθηνό, από το πιο απαιτητικό τουρίστα σε επίπεδο επιλεκτικού τουρισμού ή αν θέλετε luxury επίπεδο, μέχρι το πιο οικονομικά πακέτα. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πρόταση που ταιριάζει σε όλα τα πορτοφόλια, σε όλα τα βαλάντια και μπορεί να δώσει πολύ μεγάλη υπεραξία στις αντίστοιχες τιμές που αυτή τη στιγμή κάποιος θα θέλει να έρθει και να πληρώσει να επισκεφτεί την Ελλάδα. Συν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει όλη αυτή η ανεξερεύνητη Ελλάδα, που είναι μια αυτή τη στιγμή μεγάλη ευκαιρία για κάποιον να έρθει και να πραγματικά να ανακαλύψει την ανεξερεύνητη Ελλάδα. Σε ποιο βαθμό βρίσκεται ο θρησκευτικός και ιατρικός τουρισμός, πόσο έχει προχωρήσει στην Ελλάδα για το 2012? Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από προσπάθειες τόσο από την πλευρά του ΕΟΤ όσον αφορά και με τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς, και όσον αφορά το θρησκευτικό τουρισμό έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες. Ήδη στηρίζουμε και υποστηρίζουμε με κοινές ενέργειες και προσπάθειες τις προσπάθειες των αντίστοιχων φορέων για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στη χώρα μας, και ήδη έχουμε αρχίσει και βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ο ιατρικός τουρισμός σίγουρα έχει να κάνει γενικότερα και με το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο, που πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, αλλά αυτό βέβαια είναι, θα πρέπει να δούμε και από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις που έχουμε, ήδη θα πρέπει να ετοιμαστεί το νομοσχέδιο, το οποίο να κατευθυνθεί και αφού θα ψηφιστεί, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πραγματικά στην υλοποίηση πλάνων για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. Πόση ασφάλεια έχει ένας τουρίστας όταν βρεθεί στην Ελλάδα για να κάνει τουρισμό με όλα αυτά που γίνονται τώρα? Επειδή όλοι ξέρουμε, αυτοί που ζούμε στην Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό, πιστεύω το ίδιο ασφαλής που θα έπρεπε να αισθανόταν ο τουρίστας πριν τα γεγονότα, θα πρέπει το ίδιο να αισθάνεται και τώρα. Αλλά δυστυχώς, επειδή όλα είναι του πώς κάποιος αντιλαμβάνεται το θέμα της ασφάλειας, αυτό βέβαια από όλες αυτές τις εικόνες και από όλα αυτά τα αρνητικά δημοσιεύματα που ο διεθνής τύπος αυτή τη στιγμή παρουσιάζει σε όλο τον κόσμο, έχει δημιουργηθεί μια αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος τουριστικός προορισμός για κάποιον να ταξιδέψει. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα, οι διαδηλώσεις και οι απεργίες, γίνονται για ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο και ορίζοντα, σε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, που βέβαια η Ελλάδα δεν είναι μόνο Σύνταγμα. Άρα αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πραγματικά η Ελλάδα ιστορικά και αποδειγμένα από στατιστικά στοιχεία θεωρείται ένας από τους πιο ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς. Σίγουρα οι απεργίες, οι επαναλαμβανόμενες απεργίες και οι διαδηλώσεις έχουν δημιουργήσει κάποια θέματα. Εμείς προσπαθούμε εκεί πέρα να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες που δημιουργούνται από όλα αυτά τα γεγονότα. Αλλά είναι για ένα, όπως είπα, πολύ περιορισμένο χρόνο και ένα συγκεκριμένο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους του χρόνου. Άρα θεωρώ ότι είναι ένας από τους πλέον ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς για κάποιον να ταξιδέψει στη χώρα μας. Κύριε Γενική Γραμματέα του ΕΟΤ, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη που μας έχετε δώσει σήμερα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και εμείς το Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος να είστε σίγουροι ότι σας αγαπάμε και θα είμαστε μαζί σας, να σας βοηθάμε και να σας στηρίζουμε στην κάθε στιγμή. Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαριάννα Στέγκο, καλώς ορίσατε στο Λονδίνο. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Ρωτοκρήτου. Είσαστε εδώ στη δεύτερη μέρα της έκθεσης, εδώ στο World Travel Market, και παρακολουθώ ότι είστε χαρούμενοι. Βλέπω ότι σας άρεσε η έκθεση, γιατί σήμερα έχουμε περισσότερο κόσμο από χθες, έτσι? Σωστά, σωστά. Είστε στο Συμβούλιο και μπορώ να πω και μία από τις director του Πορτοκαράς. Σωστά.
αν και θέλετε να μου το κρύψετε προηγουμένως όταν μιλάμε. Αλλά τώρα εγώ το λέω στο φακό, έτσι για να μας ακούσουν όλοι, ότι έχουμε εδώ την κυρία Στέφου, την Μαριάννα, η οποία βρίσκεται στην έκθεση του Λονδίνου και ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε την έκθεση σήμερα. Η έκθεση ξεκίνησε χθες με πολύ καλά αποτελέσματα για την πρώτη μέρα. Επαγγελματίες αυστηρά του χώρου την πρώτη ημέρα. Είχαμε θετικά συγκρατημένη αισιοδοξία. Παίρνουμε τα μηνύματα από την αγγλική αγορά. Εμείς είμαστε παρθένοι, θα έλεγα, όσον αφορά την αγγλική αγορά, πιο αναπτυγμένοι στις ρωσικές και βαλκανικές αγορές και φυσικά στην ελληνική αγορά. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι για το 2012. Σήμερα, στη δεύτερη μέρα, βλέπουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και θετικά αποτελέσματα για τα ξενοδοχεία μας. Το Πόρτο Καράς βρίσκεται στην Χαλκιδική, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα στην Ελλάδα. Είναι 17.500 στρέμματα. Αποτελείται από 3 ξενοδοχεία, 1.100 κλίνες περίπου, 5 ξενοδοχεία και ένα unique boutique hotel, τη Βίλα Γαλήνη, που αποτελείται από 26 σουίτες και δωμάτια. Έχουμε διάφορα facilities και υπηρεσίες που δεν έχουν άλλα resort στην Ελλάδα, όπως έχουμε την ιδιωτική μαρίνα 315 θέσεων ελιμενισμού, το πρώτο ιδιωτικό καζίνο της χώρας. Και βρίσκεται στο δεύτερο πόδι. Στο δεύτερο πόδι, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής. Είναι από την Θεσσαλονίκη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, 1 ώρα και 15 λεπτά μακριά με αυτοκίνητο. Και βέβαια εμείς προσφέρουμε και άλλους τρόπους προσέγγισης, όπως με ελικόπτερο, που από την Αθήνα είναι 1 ώρα ακριβώς. Και ακόμα και έχουμε υδατοδρόμια για υδροπλάνα, όπου βέβαια δεν έχει ακόμα δρομολογηθεί από την ελληνική κυβέρνηση το πλαίσιο των υδροπλάνων, αλλά πιστεύουμε ότι θα είμαστε εκεί μόλις μπουν σε λειτουργία και βρεθεί η εταιρεία. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για μας να έρχονται οι πελάτες μας κατευθείαν πλέον από την Αθήνα στην πόρτα του Πόρτο Καράς. Έχουμε, όπως σας είπα, και τη Μαρίνα, το γήπεδο 18 οπών γκολφ, το μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, το καζίνο, τον μεγαλύτερο αμπελώνα βιολογικό στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, που παράγουμε τα κρασιά μας, του κτήματος Πόρτο Καράς, όλα βιολογικά και οργανικά. Και έχουμε δραστηριότητες που μπορεί να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες μας, και αθλητικές και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους. Κυρία Στέγκου, μου είπατε πάρα πολλά και με έχετε πραγματικά ενθουσιάσει. Είμαι Κύπριος, ταξιδεύω στα καλύτερα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα, αλλά από όσα ακούω, εκεί είναι παράδεισος. Έχετε απ' όλα. Είναι απ' όλα και θέλω να πω ότι η φύση στο Πόρτο Καράς είναι κάτι το μοναδικό. Έχουμε 9 χιλιόμετρα ιδιωτικών παραλίων και πραγματικά ακόμα και στις πιο πολύ άσχολες περιόδους, όπως είναι ο Αύγουστος, ο καθένας μπορεί να βρει ένα λιμανάκι για τον εαυτό του και να χαλαρώσει και να νιώθει ότι είναι μόνος του. Υπάρχουν στα 9 χιλιόμετρα ακτογραμμής ιδιωτικής υπάρχουν 25 κολπίσκι που είναι πραγματικά μαγικοί. Τα πεύκα κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα και προσφέρουν μοναδικές στιγμές απόλαυσης και ξεκούρασης. Δηλαδή θέλετε τώρα να μετακομίσουμε από το World Travel Market να πάμε στο Πόρτο Καράς. Μακάρι. Αυτό μου είχε πει τώρα. Μακάρι. Ο καιρός πάντα είναι υπέροχος. Έχει ένα μικροκλίμα πάντα πολύ ιδιαίτερο στο Πόρτο Καράς. Ο καιρός πάντα είναι ζεστός, χωρίς υγρασία. Ιδανικός θα έλεγα για να φύγουμε από την Αγγλία και να φύγουμε από τον υγρό καιρό. Ακριβώς. Ναι. Και να δούμε το πώς καλύτερα. Σωστά. Πόση ώρα είναι από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης? 1 ώρα και 15 λεπτά. Και προσφέρετε, φαντάζομαι, και υπηρεσίες, έτσι, το ταξιδάκι για να... Προσφέρουμε transfers, βέβαια, επιπληρωμής, αλλά υπάρχει και το λεωφορείο του καζίνο που έρχεται, υπάρχουν δρομολόγια τακτά από Θεσσαλονίκη που μεταφέρουν και τους καζινικούς μας πελάτες για να έρθουν να παίξουν μαζί μας. Θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, όταν θα βρεθούμε στο Πόρτο Καράς, θα μπορούμε να έχουμε την καλύτερη σουίτα ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα το ξενοδοχείο? Βέβαια.
Βέβαια. Τελικά δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχω παραδώσει τα ηνία της δημοσιογραφίας σε εσάς. Εκτός αυτού θέλω να σας προσκαλέσω και στη Sailor Suite μας, που είναι 6 μοναδικές σουίτες πάνω στο νερό, οι οποίες έχουν το δικό τους ντόκο. Άρα, άμα θέλει κάποιος να έρθει με το σκάφος του, μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε για να το έχει μπροστά του και να διαμένει στη σουίτα του και να χαίρεται που έχει και το σκάφος του μπροστά. Οι τιμές σας από πού ξεκινάνε και πού φτάνουν? Οι τιμές μας ξεκινάνε και από τα 100 ευρώ και καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών μας. Πολύ καλά. Θέλω να μου πείτε, κάποιος τουρίστας ο οποίος θα βρεθεί στο δεύτερο πόδι, μάλιστα, πέρα από το Πόρτο Καράς, τι έχει να δει? Έχει να δει πολλά αξιοθέατα, τα οποία δεν είναι μόνο στο δεύτερο πόδι, βέβαια είναι και τα γνωστά όπως το Σπήλαιο των Πετραλώνων, που είναι πασίγνωστο. Κοντά μας έχει να δει το χωριό Παρθενώνα, ένα βυζαντινό οικισμό διατηρηταίο πανέμορφο, το Πόρτο Κουφό. Σίγουρα μπορεί να επισκεφτεί κάποιος στο τρίτο πόδι το Άγιο Όρος, σημαντικότατο. Και πολλά πολλά άλλα που πιστεύω ότι η Χαλκιδική έχει τόσα μέρη μοναδικά και δεν την έχουν αξιοποιήσει ακόμα, στους τουρίστες δεν την έχουν γνωρίσει, που θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας όποιος μείνει σε μας να μπορέσει να δει όλες τις ομορφιές της Χαλκιδικής και αυτού του τόπου. Είναι πολύ μακριά το πρώτο πόδι? Το πρώτο πόδι δεν είναι μακριά. Πόση ώρα είναι? Περίπου 40 λεπτά. Δεν είναι μακριά. Η νέα σας, όπως τη βλέπετε, θα πάει καλύτερα για το Πόρτο Καράς? Τι περιμένετε από το 2012? Ευελπιστούμε σε μια αύξηση από την αγγλική αγορά και σαφέστατα από τη ρώσικη αγορά και από τις βαλκανικές χώρες μας. Τι ποσοστά παίρνετε από τη ρώσικη αγορά? Τα ποσοστά μας είναι πάνω από 50% στη Ρωσία. Παραδοσιακά είμαστε ένας πολύ δυνατός ελληνικός προορισμός, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει πέσει αρκετά το ελληνικό στοιχείο. Ευελπιστούμε βέβαια, γιατί οι Έλληνες, είμαστε Έλληνες και θα συνεχίσουν να είμαστε Έλληνες, να γυρίσουν πάλι και να μπορέσουν να πραγματοποιούν τα ταξίδια τους μες στη χώρα τους και να μπορούν να χαίρονται τη χώρα τους ως τουρίστες. Πέραν όμως από το Χαλκιδική, μπορεί και κάποιος επιπλέον να κάνει τη διαδρομή για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια. Από εκεί. Βεβαίως. Μέσα σε μία ανάμιση ωρίτσα. Βεβαίως. Μπορεί να γυρίσει και να δει Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Και τα υπόλοιπα. Βέβαια. Στην Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια. Τι μπορεί άλλο να δει εκεί πέρα? Εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Σίγουρα μπορεί να πάει Πιέρια κάποιος, αν μιλάμε και για χειμερινό τουρισμό. Όσον αφορά τον καλοκαιρινό τουρισμό, από το Πόρτο Καράς πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί κάποιος και στις σποράδες, όπως Σκόπελο, Σκιάθο, Αλόνισο, που είναι μαγευτικά και εκεί. Επίσης μπορεί να πάει Θάσο, να πάει προς Καβάλα, που είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος. Και μην ξεχάμε ότι τα σύνορά μας με την Βουλγαρία είναι τόσο κοντά που ακόμα κάποιος μπορεί να πάει και στη γείτονα χώρα πολύ εύκολα από τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα με πείσατε και εμένα, σίγουρα θα έρθω στο Πόρτο Καράς για να κάνω τις βόλτες μου. Σας εύχομαι ειλικρινά καλές δουλειές, καλή επιτυχία για τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ. Και είμαι σίγουρος ότι εμείς, το Hellenic TV και ο τουριστικός τύπος, θα σας στηρίζουμε και θα σας βοηθάμε για τη νέα σεζόν και πάντοτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές εύχομαι σε όλους μας και πάντα υγεία, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να έχουμε κουράγιο και να δουλεύουμε όλοι για το καλό του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Ροδοκρήτου. Κύριε Τρεμπεκλή, κύριε Δήμαρχε της Κέρκυρας, είμαστε σήμερα στην δεύτερη μέρα της έκθεσης World Travel Market εδώ στο Λονδίνο. Πώς βλέπετε τη δεύτερη μέρα, την έκθεση, πώς τη βλέπετε, τι μηνύματα παίρνουμε σήμερα? Βασικά είμαστε σε μια έκθεση με πολύ ζωντάνια, τουλάχιστον σήμερα έχει αρκετό κόσμο. Για μας στην Κέρκυρα, τουλάχιστον στο περίπτερό μας, έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα με τους tour operator και τους δικούς μας τουριστικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους. Δείχνει ότι η βρετανική αγορά επιστρέφει, μπορούμε να πούμε, με σταθερό βήμα στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Κέρκυρα. Η λέξη Corfu για τους Εγγλέζους είναι πολύ γνωστή. Είναι ένας προορισμός με πολύ φυσικό πλούτο, καλές παραλίες
πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Κέρκυρας είναι στον παγκόσμιο κατάλογο του UNESCO. Οι Εγγλέζοι παρατηρούν αυτές τις λεπτομέρειες, τους αρέσουν οι εκδηλώσεις που κατά τη θερινή περίοδος διακοπές τους απολαμβάνουν μέσα στο νησί μας. Δεν είμαστε μόνο ένας προορισμός με ωραίες παραλίες, αλλά είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, φιλόξενος και πάνω απ' όλα με πολιστική ζωντάνια. Και πολύ πράσινο, σας παρακαλώ. Αυτό ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ που το τονίζετε. Πρέπει να το λέμε. Και χωρίς πράσινο δεν γίνεται. Πρέπει να το πούμε. Ότι η Κέρκυρα πραγματικά, όπως και εσείς πολύ σωστά το επισημάνατε, έχει πολύ πράσινο, μεγάλη βλάστηση. Οφείλεται βέβαια και στο κλίμα. Όπως ξέρετε, έχουμε αρκετή βροχόπτωση το χειμώνα. Αλλά είναι μια ξεχωριστή ομορφιά. Και βέβαια προστατεύουμε το περιβάλλον όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά της αυτοδιοίκησης. Είναι αλήθεια ότι παίζουν κρίκετ στο Κέρκυρα? Βεβαίως. Αυτό το χρόνο ιδιαίτερα είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ήδη υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα μαθητών, το οποίο ξεκινάει 25 Μαρτίου. Μεγάλη επισκεψιμότητα, αρκετές ομάδες ήρθαν φέτο και απόλαυσαν το κρίκετ στο νησί μας. Βοηθάει βέβαια και οι καιρικές συνθήκες και αυτό αρέσει στους Άγγλους. Μην ξεχνάτε ότι οι Άγγλοι είχαν αισθητή την παρουσία του στο νησί μας και πραγματικά το άθλημα αυτό έρχεται από εκείνη την εποχή και σήμερα και οι Κερκυραίοι και η νεολαία μας το στηρίζουν. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για το Πάσχα στην Κέρκυρα. Έχουμε να πούμε πολλά, έτσι. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι κάτι το ξεχωριστό και το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες και μάλιστα όλη η Ορθοδοξία. Παντού στην πατρίδα μας γιορτάζουμε την ημέρα του Πάσχα με τα γλέντια τα γνωστά. Όμως αυτό που ξεχωρίζει στην Κέρκυρα είναι η μεγάλη εβδομάδα. Αξιοποιούμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τις φιλαρμονικές μας, τις χοροδίες μας και πραγματικά όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι κάτι το ξεχωριστό. Και κορυφώνεται βέβαια την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, όπου έχουμε το σπάσιμο με τις τάμνες, που πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό και κλείνει το βράδυ η Ανάσταση στην Πάνω Πλατεία με όλα τα βεγγαλικά και με αυτό το πλούτο της γιορτής που πραγματικά δίνει μια άλλη σφραγίδα στην Ορθοδοξία, στο Πάσχα της Ελλάδος, στο Πάσχα της Κέρκυρας. Μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά με τον τουρισμό στην Κέρκυρα? Είναι ευχαριστημένοι οι τουριστικοί παράγοντες εκεί από την περσινή σεζόν? Όπως ξέρετε, ποτέ ένας επιχειρηματίας δεν είναι ευχαριστημένος. Σημασία έχει ότι σταματήσαμε έναν κατήφορο που είχαμε πάρει τα τελευταία χρόνια και φέτο είχαμε μια αύξηση τάξης 10%. Όπως ξέρετε, η Κέρκυρα βασίζεται κυρίως στην βρετανική τουριστική αγορά. Οι Βρετανοί έχουν περίπου το 50-60% όλων των πακέτων. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία πώς περπατά η οικονομία της Βρετανίας και βέβαια πώς και εμείς κάνουμε καλύτερη αισθητή την παρουσία μας στη μεγάλη έκθεση όπως σήμερα, αλλά και σε άλλες παρουσίες που πρέπει να κάνουμε για να το υπενθυμίζουμε. Είμαστε ένας καλός προορισμός, αλλά πάντοτε πρέπει να το διαφημίζεις και να το προβάλλεις. Πήγαμε αρκετά καλά και τα πρώτα μηνύματα, μια και βρισκόμαστε σήμερα στην έκθεση, από τους τουριστικούς μας πράκτορες και από τους ξενοδόχους, είναι ότι η επόμενη χρονιά, το 12, θα είναι μια καλύτερη χρονιά ακόμα για την Κέρκυρα, ιδιαίτερα για τους Βρετανούς. Βλέπουμε ότι επιστρέφουν σταθερά, όπως σας είπα, στα νησιά μας και στην Κέρκυρα λόγω του πρασίνου και του κλίματος βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε κοντά στην Ευρώπη, μην ξεχνάτε ότι με 2,5 ώρες από το Κάρτγουι είσαι στην Κέρκυρα και αυτό έχει σημασία και για την οικονομία και για τον πελάτη. Έχετε επαναλαμβανόμενο τουρίστα? Βεβαίως, ένα μεγάλο ποσοστό είναι πράγματι επαναλαμβανόμενο. Βλέπουμε παιδιά, βλέπουμε Βρετανούς οι οποίοι μας αναφέρουν ότι ήρθαν όταν ήταν νεολαίοι, επιστρέψανε όταν παντρεύτηκαν και έρχονται τώρα με τα εγγόνια τους. Αυτό σημαίνει ότι η Κέρκυρα παραμένει ένας αγαπημένος προορισμός για τους Βρετανούς. Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάθε χρόνο είσαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή δουλειά που κάνετε. Και μέσα από εσάς βοηθάτε την Ελλάδα, βοηθάτε την πατρίδα μας στις δύσκολες στιγμές που περνάμε και ιδιαίτερα την Κέρκυρα.